πάμε Καλαμάτα, για πάμε, γιατί έχουμε και σήμερα συνέχεια εκεί στην υπόθεση του πύργου. Γεια σου, Γιώργο. Να ανακριθεί, να απολογηθεί. Γιώργο, καλημέρα. Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να βρεθεί σήμερα το πρωί ο καθομολογίαν δολοφόνος της 11χρονης Βασιλικής. Ωστόσο, οι αστυνομικές αρχές δεν έχουν αφήσει να διαρρεύσει ούτε πού, αλλά ούτε και πότε ακριβώς θα λάβει χώρα η απολογία του. Το επικρατέστερο σενάριο είναι ο δράστης να μην μεταβεί στο δικαστικό Μέγαρο Πύργου, αφού την πρώτη φορά αυτό έτσι όπως έγινε, λόγω της οργής του συγκεκριμένου πλήθους, προσπάθησε και κινδύνευσε να τον λιτζάρουν. Το πιο πιθανό σενάριο είναι να μεταβεί ο εισαγγελέας και ο ανακριτής στην αστυνομική διεύθυνση, έτσι ώστε, εκεί όπου κρατείται δηλαδή ο 37χρονος, έτσι ώστε να απολογηθεί και να περιοριστούν οι μετακινήσεις του. Να θυμίσουμε ότι οι κατηγορίες που τον βαραίνουν και η δίωξη που του έχει ασκηθεί είναι για ανθρωποκτονία, για πρόθεση, με ανθρωποκτονία από πρόθεση, απόπειρα βιασμού ανηλίκου, αρπαγή ανηλίκου, οπλοχρησία και οπλοφορία. Τα πράγματα δεν έχουν κατευνάσει ακόμα, η οργή δηλαδή των συγγενών και των φίλων. Υπάρχει πολύ ένταση, εκεί. Γιώργο. Υπάρχει πάρα πολύ ένταση. Και η ένταση η οποία εξωτερικεύθηκε και με το σενάριο της προσπάθειας να τον λιτζάρουν, αλλά και με το γεγονός ότι του έκαψαν και το σπίτι, με αποτέλεσμα η οικογένεια από πριν και τα παιδιά του δολοφόνου να έχουν αποχωρήσει από το χωριό. Να μένουν κάπου αλλού. Υπάρχει φυσικά και ο κίνδυνος βεντέτας. Τώρα να ανοίξει ένα νέο... Τι να συζητάμε, μισό λεπτάκι. Να ανοίξει το σενάριο της βεντέτας με αντιπάλους ποιους. Τη γυναίκα του, που είναι έγκυος. Κοίταξε, και τα υπόλοιπα παιδιά του, τα τέσσερα παιδιά του. Σπίτι του, όπου μέσα σε αυτό έμενε μία γυναίκα και ανήλικα παιδιά. Ήταν από γοτιά δηλαδή. Συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις την πληρώνουν άνθρωποι οι οποίοι δεν φταίνε. Γιώργο μου, έχεις πάρα πολύ δίκιο. Να πούμε ότι από τις γύρω περιοχές η αστυνομία έχει αναδιαμορφώσει, εν πάση περιπτώσει, έχει ανακατανείμει το αστυνομικό προσωπικό. Γιατί κρίνουν ότι το να μπορεί να φυλάσσεται ο χώρος στον οποίο κρατείται, η αστυνομική διεύθυνση είναι ουσιαστικά δηλαδή, αλλά και να μπορεί να διασφαλιστεί η ασφάλειά του σε όλες τις μετακινήσεις που θα χρειαστεί να κάνουν, γιατί αυτός πιθανότατα σήμερα θα απολογηθεί. Αν και κρατάω ένα μικρό καλάθι, Γιώργο, σχετικά με το εξής γεγονός. Ο δικηγόρος ο οποίος θα παρασταθεί δίπλα του στην απολογία του σήμερα είναι ένας δικηγόρος ο οποίος διορίστηκε χθες και ήταν ο 20ος πρώτος στη λίστα που διορίστηκε, γιατί 20 δικηγόροι πριν είπαν εμείς αυτόν δεν τον υπερασπιζόμαστε. Οπότε λες μέχρι να πάρει τη δικογραφία. Δεν είμαι βέβαιος ότι ο δικηγόρος θα έχει προλάβει να μελετήσει τη δικογραφία. Εάν θα κάνει χρήση αυτού του δικαιώματός του και αν τελικά όντως σήμερα αυτός εδώ ο τύπος θα απολογηθεί. Υπάρχει σενάριο λοιπόν να δούμε αν θα ζητήσει να πάρει προθεσμία και το τι θα γίνει βέβαια, έτσι, σε περίπτωση που απολογηθεί, τι θα υποστηρίξει και φυσικά τι θα πούν και οι δικαστικές αρχές. Ναι. Να συμπληρώσω ότι ο δικηγόρος είναι ο 23ος. 23ος. Οι 22 δεν είχαν αποδεχτεί να τον υπερασπιστούν. Ο 23ος αποδέχτηκε να τον υπερασπιστεί. Δεν ξέρω κάτω από ποιες πιέσεις και πώς έγινε αυτό. Παρ' όλα αυτά, να πούμε ότι οι πληροφορίες μας λένε ότι αυτά τα οποία έχει υποστηρίξει στην πρώτη του απολογία δεν θα αλλάξουν ούτε κεραίας. Μάλιστα. Οπότε λοιπόν θα πάει με τον ίδιο αρχικό ισχυρισμό του. Αυτά τα οποία έχουμε πει, λοιπόν, Γιώργο, το σενάριο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Το σενάριο καλημέρα μας, καλημέρα στην Καλαμάτα. Καλημέρα, ναι. Γιώργο. Το σενάριο για την προφυλάκησή του, αν προφυλακιστεί, είναι ότι θα πάει μάλλον στις φυλακές Τρυπόλεως, στις οποίες κρατούνται άνθρωποι για ίδια ανάλογα εγκλήματα. Σωστά, σωστά. Τα μηνύματα από εκεί είναι πάρα πολύ άγρια, του τύπου μην τυχόν και τον φέρετε εδώ.